Γεια σας φίλοι μου, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω μία τεχνική που χρησιμοποιώ όταν γυμνάζω τους αθλούμενούς μου στο γυμναστήριο, η οποία θα μας προσφέρει περισσότερο πρίξιμο, όπως επίσης και απομόνωση των μειών. Η τεχνική αυτή, στο σημερινό βίντεο, θα σας τη δείξω στο Leg Extension. Μάλιστα, είχα τη χαρά να με επισκεφτεί εδώ στην Ταϊλάνδη ένας από τους online αθλούμενούς μου, ο οποίος είναι 50 ετών, σημειώστε το αυτό, πέρσι κατέβηκε σε αγώνες και πήρε την πρώτη θέση στην κατηγορία Masters, άνω των 40 ετών, στην IBFA, στην Καλαμάτα που έγινε πέρσι ο αγώνας, και το Mr. Αιγαίο της Βάμπα, την κατηγορία του. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχει έρθει εδώ για διακοπές, συναντηθήκαμε, προπονηθήκαμε από κοντά και τον τράβηξα βίντεο όταν εκτελούσε την άσκηση αυτή. Βέβαια, ήταν η προτελευταία άσκηση που έκανε για πόδια και ήταν και το τελευταίο σετ της άσκησης, όπου φαίνεται καθαρά το πόσο υποφέρει, γιατί καίει πραγματικά αυτή η τεχνική. Αυτή η τεχνική λοιπόν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να προσθέσουμε έξτρα πρίξιμο, κάψιμο, να νιώσουμε αυτή την αίσθηση του καψίματος, να σοκάρουμε τις μυκές ίνες, και θα σας την αναλύσω πρώτα προφορικά εδώ και μετά θα την δείξουμε και σε βίντεο στο γυμναστήριο που θα την εκτελεί ο Νίκος υπό τη δική μου επίβλεψη. Λοιπόν, καταρχήν, καθόμαστε στο leg extension, εκεί θα την εκτελέσουμε και βάζουμε κιλά τόσο ώστε να μπορούμε να εκτελέσουμε 15 επαναλήψεις με αυστηρή φόρμα και οι τελευταίες 2-3 να βγαίνουν με ζόρι. Ξεκινάμε χρησιμοποιώντας μόνο το αριστερό πόδι, το ένα μέλος, και κάνουμε 8 επαναλήψεις. Χωρίς ξεκούραση συνεχίζουμε στο επόμενο πόδι για άλλες 8 επαναλήψεις. Αφού γίνει αυτό, βάζουμε και τα δύο πόδια μαζί, πάντα χωρίς ξεκούραση, και κάνουμε 12 full πλήρη επαναλήψεις. Κοιτάζουμε στην πλήρη έκταση των ποδιών να σφίγγουμε για 2 δευτερόλεπτα τους τετρακέφαλους και όταν εκτελούμε με το ένα πόδι και όταν εκτελούμε και με τα δύο πόδια μαζί. Υπάρχει περίπτωση για κάποιους οι οποίοι δεν έχουν συνηθίσει πολύ σκληρή ένταση να τους προκαλέσει κράμπα. Να πω εδώ ότι αν έχετε συχνές κράμπες βοηθάει πάρα πολύ το μαγνήσιο. 250 με 300 mg την ημέρα μετά την προπόνηση ή πριν τον ύπνο. Χαλαρώνει και το νευρικό σύστημα και βοηθάει να κοιμόμαστε καλύτερα. Από εκεί και πέρα, αυτή ήταν η πρώτη φάση του σετ. Χωρίς να σταματήσουμε και χωρίς να ξεκουραστούμε, περνάμε στη δεύτερη φάση όπου κάνουμε το εξής. Με τα ίδια κιλά, χωρίς ξεκούραση, ξαναπάμε στο αριστερό πόδι και βγάζουμε 4 επαναλήψεις. Αν δούμε ότι μας παίρνει, μπορούμε να βγάλουμε και 6. Στο δεξί, άλλες 4 με 6 και πάλι και τα δύο πόδια μαζί, αυτή τη φορά 8 επαναλήψεις. Θέλω τις τελευταίες 2 επαναλήψεις, αφού βγάλουμε την οχτάρα με τα δύο πόδια, να κάνουμε άλλες 2 έξτρα, όπου θα κρατήσουμε πια τα πόδια τεντωμένα, θα σφίξουμε τους τετρακέφαλους για 3-4 δευτερόλεπτα, όσο αντέχουμε, μετρώντας πάντα 1001, 1002, 1003, 1004, όπως έχω πει στο βίντεο σχετικά με το πώς να υπολογίζουμε το χρόνο για τις επαναλήψεις κλπ, πώς να τις μετράμε, παραθέτω το link από πάνω. Και κατεβάζουμε αργά, αργό τέμπο στην αρνητική φάση, γρήγορα στη θετική, μόνο για τις 2 τελευταίες επαναλήψεις αφού έχει βγει το σετ, έτσι, όχι για τις υπόλοιπες, γιατί θα γίνει αρκετά οδυνηρό. Βέβαια, ανάλογα το επίπεδο του αθλούμενου μπορούμε να προσθέσουμε και άλλη ένταση, να μειώσουμε και να το προσαρμόσουμε ανάλογα. Αυτά λοιπόν σχετικά με την άσκηση. Αυτή τη στιγμή ο Νίκος που θα το δείτε είναι σε εντελώς off-season. Τώρα θα ξεκινήσουμε πάλι, ώστε να αγωνιστεί τον επόμενο Οκτώβριο σε έναν αγώνα που θα γίνει εδώ στην Ταϊλάνδη. Θα είναι το Asian Pacific της WFF, που ετοιμάζω και μια κοπέλα Ρωσίδα να κατέβει στο μπικίνι, την Άννα. Να πω και κάτι άλλο τελευταίο. Ότι αυτή την άσκηση μπορούμε να την εκτελέσουμε σε οποιοδήποτε όργανο χρησιμοποιούμε δύο μέλη. Δηλαδή, όχι μόνο στο leg extension, μπορούμε, ας πούμε, και στην πρέσα στήθους, όταν έχουμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε ένα χέρι. Μπορούμε να την κάνουμε με αλτήρες. Και τι χρησιμεύει αυτό? Χρησιμεύει ότι εμπλέκουμε μέσα στην άσκηση και τη μονόπλευρη προπόνηση, δηλαδή το να γυμνάζουμε ένα-ένα χέρι ή ένα-ένα πόδι. Αυτό σε τι χρησιμεύει? Όλοι έχουμε παρατηρήσει ότι το ένα χέρι είναι μεγαλύτερο από το άλλο, το ένα πόδι είναι μεγαλύτερο από το άλλο, το ένα στήθος πιο μεγάλο, το ένα χέρι πιο δυνατό κλπ. Με τη μονόπλευρη αυτό συμβαίνει εκτός από τα γενετικά, γιατί νιώθοντας πιο δυνατό αυτό το σημείο, όταν αρχίσει να δυσκολεύει η άσκηση, αρχίζουμε και βάζουμε περισσότερη δύναμη στο δυνατό μέρος, δηλαδή τραβάει πιο πολύ ώστε να βγάλουμε την επανάληψη, και ασυναίσθητα
δίνουμε περισσότερη έμφαση εκεί. Ενώ με τη μονοπλευρη προπόνηση, κρατώντας τα ίδια κιλά, γυμνάζονται εισάξια και τα δύο μέλη. Ο ένας λόγος είναι αυτός. Ο άλλος λόγος είναι ότι μπορούμε να αποκαλέσουμε στην αρχή μία προκόπωση στο ένα πόδι, μία προκόπωση στο άλλο και μετά να μπούμε στο πραγματικό σετ το δωδεκάρι. Βέβαια θα μου πεις το αριστερό, θα πάρει ξεκούραση μέχρι να δουλέψει το δεξί. Έτσι. Και μετά πάλι θα γίνει το ίδιο. Αλλά μπορούμε σε κάθε σετ, αν την ξαναχρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνική και σε δεύτερο σετ, να ξεκινήσουμε με το άλλο πόδι. Έτσι και να το φέρουμε σε ισορροπία και αυτό. Αρκετά είπαμε. Πάμε στο γυμναστήριο να δούμε τον Νίκο να υποφέρει. Ένα πάλι για έξι. Πάμε γερά, δεν σταματάμε. Ένα. Πάμε, βγαίνει. Πάμε γερά. Τρία. Τέσσερα. Άλλο ένα. Πάμε, τέντωσε. Άλλαξε πόδι τώρα, αμέσως. Πάμε, δεν σταματάμε. Ένα. Δύο. Πάμε γερά. Τρία, τέντωσε. Πέντε. Και μαζί τώρα τελευταίο part. Πάμε. Για οκτώ. Τρία. Τέσσερα, πέντε, έξι, τέντωνε πιο πολύ, εφτά, κράτα την τελευταία, κράτα την επάνω, κράτα, αργά κάτω, άλλη μία τέτοια και κράτα την, κράτα, σφίξε και αργά κάτω, σετ. Αυτή λοιπόν ήταν η τεχνική και εφαρμοσμένη στο γυμναστήριο, ελπίζω να σας άρεσε. Δοκιμάστε την, δεν θέλω να επεκταθώ και αυτά, απλά κάντε την μία φορά, δύο, ανάλογα πώς θα σας βγει. Θα απολαύσετε το πρίξιμο και το κάψιμο. Δεν θέλω να με βρίζετε από μέσα σας. Σταύρος Fit Nations, μείνετε κοντά μας για τα επόμενα βίντεο που ακολουθούν. Κάντε εγγραφή στο κανάλι εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Έχουν μπει ήδη αρκετά βίντεο και θα βάλουμε και άλλα. Πατήστε το subscribe να γίνει εγγραφή και το καμπανάκι να σας έρχονται σύντομες ενημερώσεις. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ.